όλοι κάτω από τη σελίδα μας αλήθειες με την Ζήνα για αυτή τη φωτογραφία, όπου ουσιαστικά φαίνεται, την ανέβασε η Κόνη Μεταξά, όπου ο Μάνος Πίτζης, ο Σωτήρης Καλυβάτσης και η Σοφία Παυλίδου βρίσκονται στη σκηνή στο θέατρο Χιτήριο και κάνουν πρόβες. Αυτή λοιπόν η φωτογραφία έφερε πάρα πολλά σχόλια λέγοντας γιατί, τι γράφουνε, Σπύρο? Κοίταξε, αναρωτιούνται όλοι γιατί ήταν εκεί η Σοφία Παυλίδου. Γιατί αυτό που ήταν γνωστό και το είχαμε, το ξέραμε εδώ και στην εκπομπή, το είχε πει και η ίδια η κυρία Παυλίδου στην Κατερίνα Τσουλιώτη, ότι είχε αναρωτικά για 4 ημέρες. Που σημαίνει ότι μέχρι την Παρασκευή δεν άρα θα μπορούσε, δεν θα μπορούσε να, να κάνει πρόβα. Η Κόνη δεν το ήξερε μάλλον αυτό και ανέβασε τη φωτογραφία. Και δημιουργήθηκε ένα άλλο και το Gossip TV πρόλαβε, άρπαξε το θέμα και το ανέβασε κατευθείαν στη σελίδα, οπότε εκεί έγινε ένας πανικός. Εκεί την πατάς. Την ανεβάζεις τη φωτογραφία, δεν το ξέρεις. Κατερίνα Σουλιώτη. Και μετά δεν προλαβαίνεις να την κατεβάσεις τη φωτογραφία. Καταλάβατε, κυρία Κουσκούρη, γιατί μας ρωτούσατε πού είναι το πρόβλημα. Πού είναι το σημαντικό, έλεγα σε αυτή τη φωτογραφία. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο έχει προκαλέσει. Στο ότι επειδή υπάρχουν λεπτές ισορροπίες γύρω από αυτό το θέμα, ότι κάπως διαταράζονται όλα αυτά τώρα. Δηλαδή, λες εσύ, πριν πάω στην κυρία Παλετσάκη, λες εσύ, δεν έρχομαι στην εκπομπή γιατί με χτύπησε Ζήνα. Ναι. Λέμε τώρα, υποθετικά. Ναι. Λοιπόν, και την άλλη μέρα πας στο πάνελ της Κυραλένης, της Μενεγάκη, ναι, και σε βλέπω εκεί και κάθεσαι στο πάνελ της. Πώς σου φαίνεται? Έγινε σε καταγγείλω θα πήγαινα. Όχι. Έχει φύγει από την εκπομπή, δεν με έχει ενημερώσει και πας και δουλεύεις εκεί. Α, δουλεύω, μάλιστα. Και δουλεύουνε. Να την κατεβάσεις μετά την κουσκουρία που έχει. Έλα, ήταν πολύ καλό. Ρουλάρα. Λοιπόν, δεν χρειάζομαι και δικηγόρο, χρειάζομαι μόνη μου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, πριν πάμε σε όλα τα θέματα που είδατε, θέλω να πάμε στην Ανά Παλετσάκη να μιλήσουμε για το Respect Greece, γιατί αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για το γητευτή της μπανάνας. Της το είπα κιόλας όταν με ενημέρωσε ότι είναι ένα θέμα που δεν γνωρίζω και θέλω πάρα πολύ να μάθω, Νανά μου. Δεν ήξερε για τον αφανισμό της μπανάνας. Ήξερα εγώ. Γεια σας από τη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε ζήναμε τους Έλληνες που διαπρέπουν σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκονται. Από Ξερονήσι μέχρι το μεγαλύτερο μητροπολιτικό μέρος του κόσμου, Έλληνες διακρίνονται. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι η μπανάνα κινδύνευε με αφανισμό. Βλέπουμε λοιπόν τον καθηγητή, τον Έλληνα καθηγητή, το οποίο είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ντέιβις στην Καλιφόρνια, καθηγητής φυτοπαθολογίας, επικεφαλής ομάδας Αμερικανών και Ολλανδών επιστημόνων, οι οποίοι βάλαν τις βάσεις πια με επικεφαλής τον Έλληνα καθηγητή για να μην χαθεί η μπανάνα από τον πλανήτη. Η μπανάνα κινδύνευε, είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία της από τότε που την έφερε ο Μέγας Αλέξανδρος στην Δύση που κινδυνεύει με καταστροφή, απειλείται από έναν μύκητα, ο οποίος, επειδή η μπανάνα είναι κλόνος, ο κύριος Στεριόπουλος μου το περιέγραψε ως γενετικό ατύχημα της φύσης. Δηλαδή φανταστείτε, έτσι όπως μου το είπε, αν από ένα δάχτυλο χεριού ανθρώπου φυτεύαμε αυτά τα δάχτυλα και βγαίνουν ανθρωπάκια, η κλόνη είναι πολύ πιο ευαίσθητη στις λοιμώξεις. Άρα λοιπόν ο κλόνος, η μπανάνα, έτσι παρακολουθούσα και εγώ όπως και εσύ εμένα όταν μου τα έλεγε. Σου πάει πάντως αυτή η αφήγηση, το ντοκιμαντέρ, δηλαδή είσαι εξπέρ. Το ντοκιμαντέρ Respect Greece, τι νομίζει, έτσι θα εξελιχθεί η Ζήνα μου και με τη συμβολή τη δική σου, την Πάστου. Λοιπόν, ο μύκητας αυτός, ο οποίος εξαφανίζει τους κλόνους, είναι αρκετά διαδεδομένος και βεβαίως οι επιστήμονες βρήκαν τις βάσεις έτσι ώστε να τον εξολοθρεύσουν. Όμως, αν παραχθεί μία τοξίνη, μπορεί να δηλητηριάσει όχι μόνο το φυτό, αλλά και τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν θα παρακολουθήσετε και τι πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν στα φρούτα όταν τα αγοράζουν, διότι εξαιτίας των πολλών φυτοφαρμάκων μπορεί να δημιουργηθούν τοξίνες που προκαλούν καρκίνο. Έτσι λοιπόν μπορείτε, εφόσον έχετε τη γνώση πια την οποία μας τη διαδίδει ο καθηγητής της φυτοπαθολογίας, να βγάλετε απ' έξω τα φυτά τα οποία μπορεί ή τα φρούτα να βάλουν την υγεία μας σε κίνδυνο και προς Θεού να προσέχετε τα φιστίκια, το καλαμπόκι και επίσης λέει ότι πρέπει να προσέχουμε στα μήλα.
Για να το δούμε τι σου λέει ακριβώς. Για να το δούμε, Νανά, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για τον αφανισμό της μπανάνας και πώς όλο αυτό μπορεί να προκύψει μέσα από μύκητες και μέσα από όλα αυτά που μας εξήγησες, αλλά μιλάει και για συγκεκριμένα προϊόντα που μπορούν να δημιουργήσουν καρκίνο στον οργανισμό. Του ανθρώπου. Όταν καταναλωθούν και έχουν προσβληθεί από τοξίνη η οποία βεβαίως χτυπάει τα φυτά. Βεβαίως γίνονται έλεγχοι, αλλά οπωσδήποτε αν δούμε κάποια σημάδια τα οποία εντοπίζει ο καθηγητής, θα πρέπει να τα αποφύγουμε από τη διατροφή μας. Μάλιστα. Για να το δούμε λοιπόν. Πάμε να το δούμε. Κύριε Στεριόπουλε, έχω μεγάλη χαρά και είναι τιμή για μας, για το Respect Greece, να σας έχουμε κοντά μας. Είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Davis της Καλιφόρνια, επικεφαλής μιας ομάδας που βρήκατε την λύση έτσι ώστε να μην καταστραφεί η παγκόσμια βιομηχανία μπανάνας. Το πρόβλημα με το να καλλιεργούμε σε τεράστιες εκτάσεις μονοκαλλιέργειες ενός και μοναδικού κλόνου τις κάνει πολύ ευαίσθητες στις ασθένειες. Υπάρχουν δύο μυκητολογικές ασθένειες οι οποίες απειλούν τις μπανάνες. Η μία από αυτές είχε σχεδόν καταστρέψει ολοκληρωτικά την καλλιέργεια της μπανάνας κατά τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Καταρχάς οπότε είναι απίστευτο το ότι μάθαμε σήμερα ότι είναι κλόνη. Σαν από ένα δάχτυλο, ας πούμε, ανθρώπου να φυτεύεις άλλα δάχτυλα και να προέρχονται κι άλλα ανθρωπάκια. Ακριβώς αυτό. Αν πάρετε ένα φρούτο μπανάνας και το ανοίξετε, έχετε αναρωτηθεί ποτέ ότι δεν υπάρχουν μέσα σπόροι ή πώς αναπαράγεται αυτό το φυτό? Εσύ, οι μπανάνες που τρώμε είναι ένα γενετικό ατύχημα. Είναι ένα γενετικό ατύχημα το οποίο συνέβησε στη φύση πάρα πολλά χρόνια πριν. Και ο τρόπος να το καλλιεργούν είναι μόνο με τις λεγόμενες παραφιάδες. Δηλαδή, παίρνουμε κομματάκια ενός του καλλιεργούμενου φυτού και τα οποία στην ουσία τα ξαναφυτεύουμε για να δημιουργήσουμε νέα φυτά. Γιατί η άγρια μπανάνα έχει τόσο πολλούς σπόρους μέσα στο φρούτο, οι οποίοι είναι αδύνατο κανείς να τη φάει. Η μπανάνα έφτασε στην Ευρώπη μέσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή η έρευνα την οποία διαδώσατε και δημοσιεύσατε, αυτή τη στιγμή τι ωφέλη δίνει στην παγκόσμια βιομηχανία και στους καταναλωτές βεβαίως? Αυτό στην ουσία που κάναμε είναι να μελετήσουμε πώς οι συγκεκριμένοι μύκητες και είναι δυνατόν να μολύνει το φυτό, με ποιους μηχανισμούς μολύνει το φυτό, να κατανοήσουμε τους οργανισμούς αυτούς, πώς μολύνουν το φυτό, πώς αλληλεπιδρούν με τις μπανάνες. Τελικά υπάρχει κάποιο αγνό προϊόν, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, μπορώ να καλλιεργήσω ντομάτες στη βεράντα μου και να θα τρώω τις ντομάτες μου και να είμαι ασφαλής? Ναι, σίγουρα μπορούμε να καλλιεργήσουμε, αν θέλετε, φυτά χωρίς χημικές παρεμβάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι ανάγκες της ανθρωπότητας σε αγροτική παραγωγή είναι τόσο μεγάλες που είναι αδύνατο να καλυφθούν μόνο με οργανικές καλλιέργειες. Και αυτό που θα ήθελα να πω για τις Έλληνες είναι ότι υπάρχει πάντα ελπίδα, παρόλο τις αντίξωες συνθήκες οι οποίες αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να ελπίζουν. Respect Greece. Ειλικρινά πάντως, Νανά μου, αυτό είναι ένα κομμάτι που πραγματικά δεν γνωρίζαμε καθόλου και βλέπω ότι και εσύ τον κοιτάς με το ίδιο βλέμμα που σε κοιτούσα κι εγώ, όπως το είπες δηλαδή, όταν μου το περιέγραφες. Έτσι ακριβώς τον κοιτούσες. Ήταν λίγο σαν να έβλεπα επιστημονικής φαντασίας εξής μια αφήγηση. Θα ήθελα να πω για όλους τους Έλληνες που βλέπουν την εκπομπή σας ότι μπορούν να μπουν στο www.respectgreece.com, γιατί εκεί ο καθηγητής εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε στα φρούτα έτσι ώστε εάν δούμε κάποια σημάδια να πετάξουμε ολόκληρο το φρούτο και όχι να αφαιρέσουμε μόνο ένα τμήμα του. Πες μου ένα κομμάτι που λένε περίπου ότι πρέπει να το προσέχεις και να μπουν μετά να το δουν. Το μήλο. Εάν δείτε, όπως λέει κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας, ένα μήλο το οποίο έχει μαύρα ή κόκκινα στίγματα, δεν αρκεί, όπως ισχυρίζει το καθηγητής και θα το δείτε στη συνέντευξη, να κόψετε το κομμάτι και να φάτε το υπόλοιπο. Πετάξτε το. Εάν δείτε τα φιστίκια να μυρίζουν μούκλα, πετάξτε τα όλα. Και επίσης το καλαμπόκι.
λέει πάρα πολύ σημαντικά, θίγει σημαντικά θέματα για τη διατροφή μας, για τα προϊόντα τα οποία πρέπει να καταναλώνουμε, δεν πρέπει να καταναλώνουμε, και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που Έλληνας καθηγητής έτσι, σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος σπούδασε στη χώρα μας και τέτοια ειδικότητα, στο τμήμα γεωπονίας και δασολογίας, έτσι. Ακριβώς. Και λέει και πάρα πολλά σημαντικά θέματα που αφορούν τους Έλληνες φοιτητές, και δεν σας κρύβω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έρθουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, νομίζω ότι θα μας καθυλώσει όλους, γιατί Έλληνας πάλι βρήκε κάτι το οποίο πάει την τεχνολογία, φαίνεται να κάνουμε μια συζήτηση που έρχεται από το μέλλον και όμως γίνεται τώρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Τα φιλιά μου στο Φραν...